Φανερά απογοητευμένος από τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της αμοχώς του, ο δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης τόνισε ότι μπορεί να γίνεται λόγος για καλή θέληση και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από τους Τουρκοκυπρίους, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την πόλη την κρατά όμηρο η Τουρκία. Οι στάσεις του κύριου Έρογλου και της Τουρκίας, επιμένω, στην πρόταση που έγινε για Αμερικανούς εμπειρογνώμονες ή εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ και αιματέωσαν μια πολύ καλή κίνηση που θα γίνεται με την άφιξη του κ. Πάτε στην Κύπρο, δίδει όλο το μέγεθος της τουρκικής αδιαλαξίας και, αν θέλετε, σκοτώνει την οποιαδήποτε ελπίδα και προοπτική. Ο Αλέξης Γαλανός τόνισε με έμφαση ότι θα ήταν λάθος να μπούμε σε μια διαδικασία μέτρων μικρού βεληνικούς, διότι θα επρόκειτο απλώς για ροκάνισμα χρόνου. Αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε, πρόσθεσε, είναι την πιο ενεργό εμπλοκή του αμερικανικού και ευρωπαϊκού παράγοντα. Εμείς, εάν δεν φύγουμε, τουλάχιστον από πλευράς δικής μας νοοτροπίας, από κάποιες θέσεις, όχι το κυπριακό, είναι κυπριακή ιδιοκτησία κλπ., που δεν πρόκειται να οδηγήσουν ποτέ σε λύση, και δεν αποβλέψουμε σε μεγαλύτερη εμπλοκή Αμερικής και Ευρώπης, δεν θα μπορούμε να περιμένουμε το μόνο που μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο, έστω και τώρα, έναν πολιτικό ναυαρίνο για την Κύπρο. Αναφορικά με την επίσκεψη Τζο Μπάιντεν, ο δήμαρχος αμοχώς του τόνισε ότι όλοι ανέμεναν κάτι. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί όμως, πρόσθεσε ο κ. Γαλανός, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα απήχαν, τώρα μετέχουν και πιθανώς να έχουν ένα ευρύτερο σχέδιο για την περιοχή λόγω φυσικού αερίου.